Κυριακή, τύπου που μας πέρασε, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα, είχε πολύ ήλιο, και να δούμε την τιμή της κιλοβατόρας. Την Κυριακή, λοιπόν... Που είχε τη μηδενική τιμή, λέτε. Που είχε για κάποιες ώρες τη μηδενική τιμή. Λόγω των ΑΠΕ. Λόγω των φωτοβολταϊκών που ήταν σε πλήρη λειτουργία. Η τιμή που διαμορφώθηκε την Κυριακή ήταν 168 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Οι χαμηλότερες στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Γιατί η φύση, ο καλός Θεός, έχει δώσει στην όμορφη χώρα μας αυτό το δώρο που λέγεται αέρας και ήλιος για να μπορούμε να παράγουμε ενέργεια και να είμαστε όσο πιο αυτόνομοι γίνεται. Άρα λοιπόν, όσο παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες, η τιμή χαμηλώνει. Τα τιμολόγια θα είναι πιο φθηνά. Όσο εξαρτώμαστε περισσότερο από φυσικό αέριο εισαγόμενο και όχι δικό μας, όπως αυτό το οποίο θα ερευνήσουμε και ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση τα κοιτάσματα νοτιοδυτικά της Κρήτης, το Ιόνιο και στην Ήπειρο, για να μπορέσουμε να παράξουμε και εμείς δικό μας φυσικό αέριο. Όμως δεν διαμορφώνεται μόνο από την τιμή του φυσικού αέριου. Και ο τελικός λογαριασμός. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους, όντως. Από το μείγμα των δυνατοτήτων προμήθειας ενέργειας. Έτσι. Θα το συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα του ΦΠΑ. 6%. Εσύ, 6%, 6%. Όχι, μπορούσε... γιατί ΦΠΑ είναι και 24% σε κάποια προϊόντα. Βεβαίως, το ρεύμα είναι 6%. Που εσείς είχατε πει. Όταν τον μειώσουμε και τον μειώσαμε. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι θα έπρεπε. Φυσικά, έχω εκφράσει. Έχω τεκμηριώσει, μάλλον. Και το έχετε τεκμηριώσει. Έχω τεκμηριώσει. Βεβαίως. Και το συνέδεσα με αυτό που είπατε, ότι κάποιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Εγώ χαίρομαι που εσείς το έχετε αντιληφθεί. Εμένα δουλειά μου σαν βουλευτής είναι να ψάχνω τα προβλήματα για να μπορούμε να. Δεν ξέρω αν σας κάνει τόσο καλό αυτό. Κάνει καλό στον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος για να μπορεί. Να ψηφίζει υπεύθυνα. Γιατί το υποστηρίζει και η αντιπολίτευση. Αυτό που είναι το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απλά η αντιπολίτευση όταν ήταν κυβέρνηση τον αύξησε, καταλάβατε. Οπότε έχει μια διαφορά στην αξιοπιστία.